Το πρόγραμμα Πράσινα Σχολεία ολοκλήρωσαν οι μαθητές του Δημοτικού στο Ηράκλειο, μέρος του οποίου μάλιστα αποτελούσε και ο σχολικός μαραθώνιος για την ανακύκλωση. Ο Δήμος τοποθέτησε κάδους σε κάθε σχολείο σε 4 διαφορετικά ρεύματα. Σε 4 διαφορετικά ρεύματα τοποθετήθηκαν κάδοι σε κάθε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου και σε γυμνάσια εντός ΒΑΑ περιοχής. Παράλληλα, λειτουργήσε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου υπήρχε η δυνατότητα οι γονείς και τα παιδιά να ενημερώνονται επισκεπτόμενοι εκεί μέσα και μέσα από βίντεο αλλά και παιχνίδια να μοιηθούν στην ανακύκλωση. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά, παρατήρησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Κώστας Βαρδαβάς. Είναι εκπληκτικό το αποτέλεσμα, καθώς στο Ηράκλειο οι μαθητές του Ηρακλείου ευαισθητοποιήθηκαν τόσο και ευαισθητοποίησαν και τους γονείς και τους δασκάλους τους, που η πόλη μας συγκαταλέγεται στις πρώτες πανελλαδικά σε αποτελέσματα μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Η ανακύκλωση πρέπει να αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η προσπάθεια για ανακύκλωση που πρέπει να είναι στην καθημερινότητά μας, που οδηγεί στην κυκλική οικονομία, είναι μια διαρκής προσπάθεια που πρέπει να γίνεται στην καθημερινότητά μας. Τα παιδιά για άλλη μια φορά μας έδειξαν το δρόμο. Το κάνουν κάθε φορά αυτό που τους δίνεται ευκαιρία. Ας τα ακολουθήσουμε, ας συνεχίσουμε την προσπάθεια, άλλωστε δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Θα πρέπει όλοι να συνδράμουμε σε δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο Δήμος Ηρακλείου βράβευσε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν, καθώς και όσα από αυτά διακρίθηκαν σε αυτή την προσπάθεια, εξαιτίας του συνόλου της ποσότητας, είτε ομαδικά είτε μεμονωμένα κάποιοι μαθητές.